Καλησπέρα κύριε Σακά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Sky και στους ακροατές σας όλους. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο. Ναι, έτσι είναι. Και από πίεση ούτως ή άλλως γνωρίζετε, γιατί τίποτα δεν γίνεται έτσι με την, αν δεν πιεστούμε και κάπως. Και ξεκινήσαμε με μια συνεργασία που είχατε με τον Μάνο Χατζηδάκη, τώρα με το μουσικό κομμάτι που μας δίνει την αφορμή και για τη συζήτησή μας. Ωραία. Η αλήθεια είναι πως συνεργαστήκατε με πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχετε ευτυχήσει πολλοί σπουδαίοι συνθέτες να γράψουν ειδικά για εσάς και τη φωνή σας. Τα ονειρευτήκατε αυτά ποτέ? Τα είχατε δηλαδή όταν ξεκινούσατε, τα είχατε σκεφτεί ότι κάπως έτσι θα γίνουν ή ξαφνιαζόσασταν? Να σας πω την αλήθεια, ακόμα και θα ξαφνιάζουμε. Θεωρώ ένα ονειρικό ταξίδι αυτό, ότι ξεκίνησα τη ζωή μου μελετώντας τη φωνή μου στα 16 μου χρόνια στο Όδειο Αθηνών. Πήρα το δίπλωμα, πήγα στο Ζάλτσμπουργκ και στη Βιέννη και κάνω τρεις σπουδές. 15 χρόνια ήταν αυτές οι σπουδές και το όνειρό μου ήταν να τραγουδήσω την Ιταλική όπερα, την όπερα γενικότερα, ιδιαίτερα την Ιταλική όπερα. Έτσι, στην καριέρα μου με τα θέατρα που εμπλέκτηκα, στο Ανόβερο, στο Μόναχο, στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια, στη Γουάστον και διάφορα μέρη, ήταν εκεί η στόχη μου όλη. Αυτό ήταν από αγάπη από μικρό παιδί. Αλλά στον δρόμο ξαφνιάστηκα, διότι ανακάλυψε και άλλους πολλούς μικρότερους καταρχήν, αλλά πολύ μεγάλους στο επίπεδο το καινούριο πλέον δρόμους. Και αυτή ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Ξαφνιάστηκα, διότι το κομμάτι αυτό με απασχολούσε μονομερός, θα έλεγα, η όπερα. Άλλαξε πορεία, έγινε σαν ένας ήλιος με πολλές ακτίνες. Έτσι οδηγήθηκε λοιπόν στην καινούργια, στη μοντέρνα σκέψη, στην καινούργια μουσική, στην πρωτοποριακή. Οδηγήθηκα στο Μάνο μας και στα τραγούδια αυτά τα ποιητικά που είχαν και έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για μένα και για τη χώρα μας και το λαό μας. Οδηγήθηκα στα τραγούδια γερμανικά και όλων των λαών και σε πάρα πολλά επίπεδα, στο θέατρο και στον κινηματογράφο ακόμα. Έτσι καταλαβαίνετε ότι άνοιξε μια φαντασμαγορική, θα έλεγα, περίοδος στη ζωή μου, κάτι που δεν το είχα ποτέ μου φανταστεί από τα μικρά μου χρόνια. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση που μου κάνετε. Μου δώσετε την ευκαιρία να ξανασκεφτώ λιγάκι τι έχει συμβεί χωρίς να το έχω καταλάβει καλά. Με πολλή δουλειά σίγουρα. Και αυτό μας δίνει όμως, κύριε Σακά, την αφορμή να σκεφτούμε και τη δυνατότητα που έχει αυτό το εκπληκτικό όργανο που έχουμε ως ανθρώπινα όντα, τη φωνή μας. Νομίζω ότι είναι καιρός. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το σιγουρέψουμε μέσα μας σαν ιδέα. Το προδαϊκό κομμάτι του πολιτισμού, αν μου επιτρέπετε, της παιδείας, αν μου επιτρέπετε, της εκπαίδευσης, αν μου επιτρέπετε, θα έπρεπε από τα μικρά χρόνια, από τα μορουδίστικα χρόνια του ανθρώπου να του επιτρέπουν να αφήνει τη φωνή του, να μάθει την εκπαίδευση, να μάθει τι είναι η φωνή, γιατί υπάρχει η φωνή στο ανθρώπινο σώμα, γιατί έχει φτιάξει όλες τις μουσικές του κόσμου, σε τι χρησιμεύει στο άτομο που τη φέρει, που τη φέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην φέρει μια ωραία φωνή, μια ωραία φωνή. Μην κοιτάτε τα χάλια που αποκτούν οι περισσότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους και γίνονται από τα βάσανα και την ανεκπαιδευσιά, γίνονται πραγματικά άσχημα πρόσωπα μέσα τους και κινδυνεύει και η υγεία τους, δηλαδή, μέσα από εκεί πολύ έντονα. Αυτά θα έπρεπε να διδάσκεται το παιδί από τα μορδίστια χρόνια, από την προεκπαιδευτική, δηλαδή από 3-4 χρονών και έπειτα, να μαθαίνουν αυτά τα πράγματα και στο σχολείο, να κατανοούνται και να ξέρουν οι δάσκαλοι να μιλάνε με τον τρόπο που μιλάνε, να τραγουδάνε με τον τρόπο που θα ήθελαν να τραγουδάνε στα παιδιά, να τους μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή στην ποίηση, να τους μαθαίνουν να τραγουδάνε ωραία και ευγενικά,
να ανοίγουν τα ηχεία τους, να ανοίγουν τα πνευμόνια τους, να γίνεται σωστή η ροή της ενέργειας μέσω της φωνής και να την αφήνουν να εκδηλώνει πραγματικά τα βασικότερα χαρακτηριστικά της. Αυτά δυστυχώς τα λέμε τώρα πολύ βιαστικά, αλλά θα έπρεπε να γίνουν στοιχείο μεγάλο βιβλίο. Είναι ολόκληρη σπουδή. Είναι ολόκληρη αυτό σπουδή, είναι. Επειδή είστε και δάσκαλος με την ευρύτερη έννοια και της μουσικής παιδείας και της φωνητικής, έχετε ξεκαθαρίσει καταρχήν ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι άφωνοι και κακόφωνοι και βεβαίως ότι δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τις πραγματικές ικανότητες που φέρουμε ως όντα και τα οποία μας έχει δώσει η ίδια μας η φύση. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι. Και δυστυχώς, ξέρετε, αυτό δημιουργεί μία ημιτέλεια. Δηλαδή δεν τελειώνουμε, δεν ξέρουμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε χάσει τα βασικότερα κίνητρα της ζωής, αλήθεια σας λέω. Και αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε και να φτιάξουμε και ένα σχολείο για να ξεκινήσουν να μέπουν στα μέργο τα πράγματα, τα μικρά παιδάκια, να μην χάσουν αυτό το χάρισμα που έχουν καθώς έρχονται από το τίποτα, από το πουθενά στη ζωή του ανθρώπου. Και με τη ζωή τους διεκδικούν την ύπαρξή τους. Αν δεν χαρισμοποιήσουν τη φωνή της στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα, λεφτά, οτιδήποτε πεθάνουν. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε έτσι αφηρημένα. Δεν ξέρουμε ακριβώς το ρόλο που παίζει αυτό. Και ψάχνουμε να βρούμε μετά τι μας θέλει στη ζωή. Τι μας θέλει. Αφού η μουσική είναι η ίδια η φωνή του ανθρώπου. Αφού αυτό το κομμάτι είναι αυτό που μας εκπροσωπεί. Είναι όλη η ύπαρξη του ανθρώπου η φωνή. Αλλιώς δεν θα τη χρησιμοποιούσε το μωρό παιδί μόλις έρθει την πρώτη στιγμή της ζωής του. Γιατί τη χρησιμοποιεί. Και γιατί πόσο έχει λόγους. Και η φωνή, κύριε Σακά, έχει να κάνει, υπάρχει μια αρμονία μεταξύ της φωνής μας και του σώματός μας. Απόλυτη, απόλυτη. Απόλυτη. Η φωνή είναι παράγωγο του σώματος. Όχι του νου μου. Όχι του εγώ μου. Όχι της υπαρξής μου. Είναι παράγωγο της φύσης, της ίδιας που μας την έχει χαρίσει. Τη διεκδικεί και την οδηγεί σωστά, τα μεσοστά βήματα, το ανθρώπινο σώμα. Εφόσον όμως το αφήσουμε ελεύθερο. Εφόσον ο ψυχισμός καλλιεργηθεί μέσα σε μια ελευθερία, δεν απαγορεύουμε στο παιδί πώς να χρησιμοποιήσει τη φωνή του ή τι να κάνει ή τι θέλει. Δεν απαγορεύουμε σε έναν τίποτα. Έτσι έχουμε γίνει όλοι σκλάβοι μιας απαγόρευσης κάποιων νόμων που δεν ισχύουν για την ελευθερία του ανθρώπου. Ζούμε ούτως ή άλλως ένα περιορισμένο ή αυτοπεριοριζόμαστε, κύριε Σακά, και αυτομάτως βάζουμε και τον περιορισμό στη φωνή μας. Πώς μιλάμε, μην θορυβούμε, τι λέμε. Βέβαια. Σώπα μη μιλάς, για να σκεφτούμε και ένα ποίημα του Αζίζ Νεσίν, με την ευρύτερη έννοια. Είναι όμως ένας θησαυρός η φωνή μας, είναι το όργανο για να εκφραστούμε, εσείς τα ξέρετε και πολύ καλά, πολύ καλύτερα, και είναι και ένα θέμα όμως ότι το να έχουμε μια καλή φωνή, κύριε Σακά, δεν μας κάνει και καλούς ερμηνευτές όμως, έτσι, για να πάμε και στα δικά σας έτσι, χωράφια. Ναι. Αν το απομονώσετε την ερώτηση αυτή, βεβαίως, ένας από την ωραία φωνή δεν είναι σίγουρα σωστός και καλός ερμηνευτής, βεβαίως. Η φωνή όμως αυτή έχει τα ηθίκια μιας καλύτερης διαδρομής. Σαν παράδειγμα, δεν μπορώ να φανταστώ τον Παβαρότη, τον Λουτσιάνο Παβαρότη, να παίζει κρέοντα, δηλαδή στην τραγωδία, στην ποίηση. Αλλά αν το ήθελε, εάν το τολμούσε, εάν το επιθυμούσε, θα μπορούσε. Να μελετήσει και να το κάνει, γιατί έχει το ασφαλούς το πρώτο του όργανο που του χρειάζεται ως ερμηνευτής, ηθοποιός, δηλαδή τραγωδός ενός ποιητικού θεάτρου της αρχαίας Ελλάδας, έχει το όργανο στη διάθεσή του. Καταλαβαίνετε. Αυτό το όργανο συνδέεται με όλα τα αισθητήρια όργανα του σώματος. Μοιραίο. Είναι δηλαδή η παραγωγή των αισθητηρίων οργάνων η φωνή.
εάν καλλιεργήσουμε λίγο και το άλλο κομμάτι του εγκεφάλου που οδηγεί στο ποιητικό γίγνεσθε, στο λογισμικό, στο να σκέφτεται ελεύθερα, για να διασανθεί, τότε θα μπορούσε ωραιότατα ένας άνθρωπος με ελεύθερη φωνή να γίνει και πολύ καλός. Το λέω και από την άποψη του συναισθήματος, γιατί και σήμερα ακούμε πάρα πολύ ωραίες φωνές, ακούμε δηλαδή να τραγουδάνε πολύ ωραία, αλλά νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει, δηλαδή ότι δεν φτάνει με αυτή την έννοια η ωραία φωνή, αν δεν ζεις και δεν βάζεις και συναίσθημα σε αυτό που τραγουδάς, δηλαδή να είσαι ολοκληρωμένος ως ερμηνευτής. Μα πρώτα απ' όλα, πριν από το συνέστημα, να υπάρχει το αίσθημα. Πρέπει οι αισθήσεις δηλαδή του ανθρώπου πρέπει να καλλιεργούνται από μικροί. Άμα δεν τους αφήνουμε να τα καλλιεργήσουν τα μωρά, πώς, τι συναισθήματα να βάλουν. Τώρα που είναι οι άνθρωποι θλιμμένοι διαρκώς, διότι ένας μηχανιστικός κόσμος εμφανίζεται σιγά σιγά και με δολοπλοκία μπροστά τους. Λοιπόν, προχτές δηλαδή έλεπα στη τηλεόραση τον πρώτο άνθρωπο που γέννησε. Mm-hmm. Δηλαδή τρελαίνουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δείτε, τα διαισθάνονται όλοι οι νέοι άνθρωποι αυτά τα πράγματα και έτσι δημιουργείται μια θλίψη βαθύτερη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η καλλιέργεια, όταν γινόμαστε όλοι μετανάστες της ίδιας μας πατρίδας, φεύγουμε από τα χωριά μας, από μια πόλη περίφημη, φεύγουμε από την Κρήτη μας, παραδείγματος χάρη λέω το μας, γιατί είμαι συνειδητά κριτικός, δεν είμαι γέννημα εδώ, αλλά είμαι συνειδητά κριτικός λόγω του πολιτισμού που φέρει ο τόπος αυτός. Όταν φεύγουμε από εδώ για να πάμε σε κάποια πόλη να υπάρξουμε χαμένοι ανάμεσα σε άλλους, να μην ξέρουμε ποια, γιατί χάνουμε τα πάντα από αυτά που έχουμε. Χρειάζεται προσοχή τα βήματα των ανθρώπων, των καινούριων, για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Δεν αλλάζουν τα πράγματα ούτε με τη σκέψη των μεγάλων, ούτε με την φιλοσοφία, ούτε με τα μαθηματικά, ούτε με την καλή διάθεση. Χρειάζεται να αλλάξουμε τα παιδιά, να αλλάξουμε τους νέους που θα έρθουν, να τους αφήσουμε την ελευθερία τους. Και ένα δείγμα, ένα βασικό κομμάτι ελευθερίας, είναι το κομμάτι αυτό που διεκδικεί το ίδιο το σώμα, η φωνή. Εκεί δηλαδή που εκδηλώνεται, εκεί που κλαίει, εκεί που χαίρεται και γελάει και είναι χαρούμενος και ανοίγει όλες οι πηγές που έχει μέσα στο σώμα. Γίνεται κυκλοφορικό δηλαδή πάρα πολύ σωστά και ορθά. Χρειάζεται να έχει αυτό το όργανο που πραγματικά καθημερινά δείχνει στον άνθρωπο, κάνει διάγνωση πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σώμα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρει και να αυτοθεραπεύει το σώμα, άμα έχει κάτι. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα είναι και στα το μαγικά μήνυμα. Είναι, καταλαβαίνετε. Φαίνεται παράξενα και παράλογα και υπερβολικά και ρομαντικά. Αλλά σα δίνω το λόγο τη εμείς μου ότι είναι η καθαρή αλήθεια, η οποία φοβάμαι, και το λέω συνεχίζοντας το έτσι που σας ακούω στο Sky, φοβάμαι ότι αποκρύπτεται και αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Είναι όμως παρήγορο ότι γίνονται προσπάθειες και πάμε και στην αφορμή που σας φέρνει εδώ στο Ηράκλειο. Παιδιά που συμμετέχουν σε χοροδίες και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και εδώ παιδιών που πάνε σε χοροδίες, που πάνε σε, μαθαίνουν χορούς, μαθαίνουν μουσικά όργανα, ασχολούνται δηλαδή τα παιδιά. Και έχουμε λοιπόν το πρώτο φεστιβάλ χοροδιών από σήμερα έως και τις 7 του μήνα, αφιερωμένο στη γυναίκα, οδή στη γυναίκα, και εσείς κάνετε την έναρξη. Λοιπόν, κάνω την έναρξη, χωρίς να ξέρω ακριβώς, πετίνος, θα σας εκπλήξω. Δηλαδή, τι θα συμβεί. Θα βγω να πω 5 πράγματα, 2-3 πραγματάκια που ελπίζω να έχουν σημασία. Να σας πω, είναι 2 πράγματα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα, η χοροδία είναι μεγάλη ιστορία στην έκφραση του ανθρώπου και στη συνένωση της ψυχής του, που ψυχή είναι η φωνή, γιατί είναι παράγωγο της ψυχής η φωνή. Δεν μιλάει κανείς χωρίς αιτία ψυχική, δεν γελάει ποτέ χωρίς ψυχική αιτία, δεν φωνάζει, δεν βρίζει, πάντα υπάρχει μια αιτία ψυχική. Είναι παράγωγο λοιπόν του σώματος αυτό το πράγμα της ψυχής του. Και το θέμα της χοροδίας, του χορού δηλαδή, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τώρα, είναι το συγκλονιστικότερο κομμάτι, διότι
Εκεί, όπως λέει και ο Μάνος Χατζηδάκης, το τραγούδι είναι που μας ενώνει χέρι με χέρι σε ένα χορό που μας οδηγεί στα σύννεφα. Ψυχική δηλαδή διάσταση κοινή. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ότι μέσα από ένα τραγούδι χοροδιακό ή μέσα από ένα κείμενο, αν θέλετε, ένα κείμενο ποιητικό του αρχαίου δράματος, οδηγείται πλέον η ψυχή του ανθρώπου, όχι μία, αλλά όλες οι ψυχές που συμμετέχουν ενώνονται σε μία. Διαισθητικά, αλλά και πραγματικά και μέσα από την πνευματική διάσταση του ατόμου. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό. Ο καλλιτέχνης, να, αυτό το φαντάζομαι, θα το πω και το απόγευμα, το βραδάκι εκεί πέρα που θα είμαι, ότι τώρα που το σκέφτομαι, ο τραγουδιστής που τραγουδάει στη χοροδία, δεν ακούει τη φωνή του, τραγουδάει μαζί με άλλους 20, 30, 50. Ναι, το σύνολο. Ναι, το σύνολο. Ακούει, μπαίνει με έναν τρόπο μαγικό με τις πρόβες και με τη διάθεσή του στο σύνολο. Όμως, διαισθητικά, οι αισθήσεις, τα αισθητήρια κέντρα του καθοδηγούν τη φωνή του τι να κάνει. Δεν είναι ο ίδιος που ακούει τη φωνή του και οργανώνει την πτήση της φωνής, μεταφορικά λέω πτήση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το αίσθημα είναι καλλιεργημένο σε τέτοιο βαθμό που οδηγεί πλέον μυστικά το αίσθημα να αγγίξει τα αισθήματα των άλλων ανθρώπων. Ναι, καταλαβαίνει, σωστό, και τότε σωστό. γίνονται οι μεγάλες χοροδίες. Τότε γίνονται αυτά τα συμβάντα συγκλονιστικά. Εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζητάει πρώτα απ' όλα να χωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους, ακόμα και τις οικογένειες, πατέρα με μητέρα, μετά τα παιδιά, να φεύγουν γρήγορα. Τον όνειρο σου να είναι ένα ηθικό ψεύτικο κόσμο που λέει είσαι ικανός παιδί μου να κοιτάξεις, να γίνεις σπουδαίος, να μάθεις γράμματα, ακούτε, να μάθεις γράμματα για να γίνεις καλός άνθρωπος. Ακούω, λογικές. Mm-hmm. Καλός άνθρωπος είναι να κάνει με τα γράμματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας δείχνουν. Πόσο σπουδασμένος ξέρουμε, κύριε Σακάμπου. Όχι πώς. Πείτε μου έναν που κάνει το αντίθετο από αυτό που σκέφτεστε. Εγώ έναν δεν μπορώ να δω. Έχω απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια τελευταία, μετά από την δικτατορία, από τη Χούντα, που ήταν ένα δυσάρεστο, θλιβερό κομμάτι μέσα στον τόπο αυτόν. Και έχω απογοητευτεί από όλους τους ανθρώπους. Να μην ξέρουν καλλιεργημένοι, να έχουν διαφάσει, να έχουν γράψει επιφυλίδες το ένα το άλλο και να μην μπορούν να σταθούν πραγματικά εμπράκτος απέναντι στη δυστυχία αυτού του λαού που είναι έτοιμος είναι πραγματικά να γραντέψει, να δει και να αρπάξει το μέλλον του, την ποιότητά του από τα παλιά. Αυτό. Κύριε Σακά, τα λέτε τόσο ωραία, θα μπορούσαμε να σας ακούμε πραγματικά για πάρα πολλή ώρα και να πούμε και πολλά περισσότερα. Ναι, και σωστά. Μακάρι να έχουμε και πάλι με κάποια άλλη αφορμή το χρόνο να σας συναντήσουμε ραδιοφωνικά, να μιλήσουμε πραγματικά για αυτό το μαγικό δώρο που μας έχει δώσει η ζωή, η πολύ φύση. Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό. Ναι, πολύ χαίρομαι. Είναι πραγματικά, γιατί και εμάς είναι όργανο. Και εμάς δικό μας όργανο είναι. Και εμείς για να κάνουμε τη δουλειά πρέπει να μιλήσουμε. Εννοείται. Και να δοξάζουμε, πάση τόση ώρα, ναι, τα πράγματα όπως ήρθανε και έγινε αυτό. Η περιφέρεια έκανε αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω τι τους φώτισε, πώς ξεκινήσει. Μου φαίνεται παράδοξο και παράξενο. Αλλά να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, διότι ξέρετε. Για τα ωραία μας μάτια κάνουμε κάτι και μετά ξεχνιούνται τα πράγματα. Ναι. Μένω στην άκρη. Ελπίζομαι. Να τα διεκδικήσει ο ιστορικός αυτός άνθρωπος της Κρήτης. Ακούστε με. Ναι. Να τα διεκδικήσει. Είναι η μόνη ελπίδα ή έστω μία από τις μόνες δύο-τρεις ελπίδες που έχει ο τόπος για να αλλάξει τα πράγματα. Ότι αυτό που υπάρχει στον τόπο εδώ πέρα στην Κρήτη είναι πολύ δυναμικό και πολύ σπουδαίο. Και κάτι άλλο για να το κλείσουμε το πράγμα που θα έπρεπε, να μην ξεχάσω ότι εγώ τουλάχιστον εδώ πέρα εκπολιτίστηκα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από την εποχή του Μάνου, μετά το 1976 που γεννιόταν η Ακαδημία και όλα αυτά τα πράγματα με σπουδαίους ανθρώπους που γινόντουσαν σημεία και τέρατα ποιοτικά εδώ πέρα, σπουδαία και εδώ και στα Ανόγια και με το Βλάβητο. Αυτό έμαθα λοιπόν πολλά σπουδαία πράγματα από την Κρήτη, και πάνω από όλο αυτό που το λέω, που βρίσκουμε στον κόσμο, είναι
ότι ο πολιτισμός ανήκει, υπάρχει και διαφυλάτεται μόνον από το θηλυκό γένος. Και μόνον από το θηλυκό. Σας λέω αλήθεια. Και μιλάτε σε μια μητριαρχική κοινωνία τώρα εδώ. Κύριε ωραία, λοιπόν. αυτό με πείεθε, γιατί ακριβώς αυτό το ανακάλυψα, μου το αποκάλυψαν, ναι. Μου το αποκάλυψαν τα κορίτσια, οι γυναίκες, ναι. Οι μεγάλες, οι μικρές Κρήτης. Να είστε καλά, κύριε Σακά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Χαίρετε, χαίρετε, Ελένη. Γεια χαρά, γεια σας.